Τόνι Χοντζάι μαζί μας, είναι από τους βασικούς λίθους στην άμυνα των Μελισσίων. Τόνι, ένα παιχνίδι κοντά στη Διάνα Ηλιούπολης που ήρθε, έμεινε βασικά στο 1-1. Προηγηθήκατε με τον Παπασπύρο, με τον Παπαχρήστο, με συγχωρείς. Από εκεί και πέρα όμως, πώς η ομάδα κατάφερε τελικά και δέθεσε στη νίκη? Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, αρκετά ανταγωνιστικό. Είχαμε τον πρώτο λόγο, πιστεύω, στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχήσαμε να βάλουμε και ένα ωραίο γκολ. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, μας πίεσε πάρα πολύ η Διάνα. Με ένα στημένο ισοφαρίσανε. Εντάξει, είχαν την υπεροχή, είναι πολύ καλή ομάδα με πολύ έμπειρους και καλούς παίχτες. Και καταλήξαμε σε αυτό το 1-1. Ήταν η συγκυρία αυτή που έφερε το διασταύρωμά σας και πριν από τον ημιτελικό. Οι σκέψεις σου, οι δικές σου και με αυτό το παιχνίδι μπροστά, είχατε ήδη κάπως έτσι πίσω στο μυαλό σας την έννοια αυτού του παιχνιδιού? Πιστεύω είναι εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Το παιχνίδι της Τετάρτης πιστεύω είναι διαφορετικό. Θα είναι πάλι δυνατό όπως το σημερινό. Αλλά δεν το πολύ σκεφτόμασταν αυτό. Πάμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι μέχρι το τέλος. Λίγα παιχνίδια έχουν μείνει, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτούμε πολύ τι έχει να γίνει πιο πίσω. Ρώτησα και τον coach, τον κύριο Ματζούνη, σχετικά με τη χημεία που έχετε φέτος και γενικότερα αυτή τη μαγιά, πώς έχετε καταφέρει να φτάσετε ψηλά. Επειδή το έχεις ξαναζήσει κιόλας σε πιο απαιτητικές χρονιές και με άλλους στόχους πολύ πιο δυνατούς και σοβαρούς πέρα από μια παραμονή, πώς είναι γενικότερα όλο αυτό το κλίμα και πώς γενικότερα καταφέρετε να είστε τόσο ανταγωνιστικοί και τόσο ψηλά στη βαθμολογία? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς χαρακτήρες στην ομάδα. Δουλεύουμε καλά, πολύ δυνατά στην προπόνηση. Δεν μας βγαίνει 100% στο παιχνίδι. Όμως αυτό το έχει καταφέρει ο coach, να μας έχει όλους μαζεμένους κοντά, με καλό κλίμα, με καλή ψυχολογία. Και πιστεύω ότι αυτό αρχίζει και βγαίνει σιγά σιγά στο γήπεδο. Τον έχω παίξει και αντίπαλο. Και η άλλη ομάδα, όταν τον είχα αντίπαλο, ήταν ακριβώς έτσι. Παίζανε για θάνατο πάντα. Μας είχαν βγάλει την ψυχή, αλλά τελικά τον κέρδισε. Και είναι και δύσκολο να τον νικήσει από ό,τι φαίνεται. Αυτό, μας έβγαλε την ψυχή. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν ο Τόνι Χοντζάι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ καλύτερο στην σεζόν και με το καλό και στο κύπελο. Ευχαριστούμε.